Καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο What's on my phone. Δηλαδή τι έχω στο τηλέφωνο μου. Το τηλέφωνο μου είναι το iPhone 5S σε μαύρο, το Space Gray. Και από πίσω φαίνεται έτσι η θήκη. Έχω βάλει ένα pop-socket κιόλας. Και έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο που μπορείτε να τσεκάρετε, που έχω δείξει όλες τις θήκες του τηλέφωνο μου. Ας αρχίσουμε αυτό το βίντεο. Το φόντο μου όταν ανοίξεις το τηλέφωνο είναι αυτό εδώ με το φλαμίγκο και όταν μπεις μέσα αυτό που θα πρωτοδείς είναι η φακέλη που έχω φτιάξει, είναι όλα βασισμένα πάνω στο χρώμα από την κάθε εφαρμογή, δηλαδή έχω βάλει ουράνιο τόξο, ξέρω εγώ, μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, έχω βάλει ένα μαρμάρινο φόντο. Θα αρχίσουμε με αυτά με το ουράνιο τόξο. Είναι το πορτοφόλι, το reminders, δεν το πολύ χρησιμοποιώ αυτά, τις φωτογραφίες και το Google Photos. Στο δεύτερο φάκελο είναι το PS Express, μια εφαρμογή για να φτιάχνεις κολλάζ. Εκεί πέρα κάνω επεξεργασία πολλές από τις φωτογραφίες μου. Ναι, εδώ έχω πολλές φωτογραφίες, διαλέγω αυτή και μετά φτιάχνω ένα κολλάζ από αυτά. Επόμενη εφαρμογή είναι το Shazam, τη χρησιμοποιώ αρκετά συχνά αυτή όταν έχω το τηλέφωνο μου δίπλα μου. Όταν ακούω ένα τραγούδι, ξέρω εγώ στο ραδιόφωνο ή σε ένα μαγαζί και δεν ξέρω πώς λέγεται, γιατί έχω τρελαθεί, ανοίγω την εφαρμογή, πατάω το σίγμα και μου δείχνει ποιο τραγούδι είναι, πώς λέγεται, το κλιπ, τους στίχους και μετά μπορώ να τσεκάρω στο YouTube το τραγούδι και στο Spotify. Έχω το Messenger, είναι για μηνύματα, το App Store εκεί πέρα βάζω όλες τις εφαρμογές για το τηλέφωνο μου, το καιρό, βίντεο, δεν ξέρω καν τι είναι, χάρτες, δεν το πολύ χρησιμοποιώ, Canva εκεί πέρα κάνω επεξεργασία πολλές φωτογραφίες μου και το Files. Δεν το έχω άνοιξει ποτέ. Επίσης έχω κάνει το iOS 12, γι' αυτό δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εφαρμογές που είναι καινούργιες. Ο επόμενος φάκελος είναι ο κόκκινος, που έχω το YouTube Studio, εκεί πέρα έχω τα σχόλιά σας, το AliExpress που είναι ένα shopping app, δηλαδή εκεί πέρα ψωνίζεις online. Ναι, εδώ έχω τα recommended. Το Pinterest που έχει σώσει τη ζωή μου. Εκεί πέρα βρίσκω ιδέες για βίντεο, ιδέες για DIY, wallpaper, τούρτες γενεθλίων, ιδέες για μαλλιά, φορέματα, δηλαδή, ναι, για να μαγειρεύω, ιδέες για το δωμάτιό μου, πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν εκεί πέρα. Και το ημερολόγιο μου, το calendar. Εδώ ναι, απλά μου δείχνει τις ημέρες, τίποτα το σπουδαίο. Πάμε τώρα στον επόμενο φάκελο που είναι ο πορτοκαλής. Έχω το calculator, δηλαδή όταν μου βαριέμαι να κάνω μια πράξη μαθηματικών, τώρα θα βάλω τυχαίους αριθμούς, επί μπλα μπλα μπλα, ίσον τόσο. Ναι, 53.700.000 κάτι μου βγήκε. Τα έχω το Pic Monkey. Και εκεί πέρα βάζω αυτοκόλλητα στις φωτογραφίες, τις επεξεργάζομαι, βάζω edit photo, πάω εκεί σε αυτή με το φλαμίγκο, βάζω edit και κάνω ξέρω εγώ effects και βάζω το pink fog και φαίνεται όλο ροζ. Είναι φανταστική εφαρμογή. Το Village Cinema, όταν ενδιαφέρομαι να δω κάποια ταινία και θέλω να δω πότε τι ώρα είναι. Ξέρω τι γίνεται από το ίντερνετ, αλλά με βολεύει περισσότερο η εφαρμογή. Το Find Friends, δεν ξέρω τι είναι, και το Tips. Τι είναι αυτό. Το Notes, είναι εκεί που κάνω τις σημειώσεις μου. Ναι, και απλά αυτό. Μετά έχω το iBooks, δεν το έχω χρησιμοποιήσει στο τηλέφωνό μου, και το Home. Πάμε τώρα στον πράσινο φάκελο και έχω το FaceTime, το Snapseed που είναι πάλι να φτιάχνω φωτογραφίες. Στο FaceTime κυρίως μιλάω με την κολλητή μου και με τις φίλες μου. Πάμε στο Tools, θα χρησιμοποιήσω το Tune Image και ξέρω εγώ έχουμε το Ambience και το Highlights και το βάζουμε περισσότερο και βλέπετε πως αλλάζει το φλαμίγκο. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εφαρμογή. Το
iPhone, εκεί που παίρνω τηλέφωνο, τα μηνύματα και το Find iPhone. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτές, δεν τις έχω πολύ χρησιμοποιήσει. Το Compass, δεν το έχω ανοίξει. Το Voice Memos, ούτε αυτό ξέρω. Contact, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Μετά έχουμε την κάμερα, δηλαδή, ναι. Βγάλω μια φωτογραφία, why not. Κάνω βίντεο, yay. Whatever. Μετά έχουμε το ρολόι, δηλαδή το World Clock, Athens, Alarm, Bedtime. Δεν βάζω εγώ ξυπνητήρι γιατί με ξυπνάει η μαμά μου στο σχολείο και το Σαββατοκύριακο ξυπνάω τι ώρα να είμαι. Συνήθως 9 με 10. Γράψτε κάτω στα σχολεία τι ώρα ξυπνάτε. Settings, τίποτα το σπουδαίο και βρίσκω εκεί πέρα. Πάλι κάνω επεξεργασίες στις φωτογραφίες μου για το Instagram κυρίως. Βασικά η μαμά μου το κάνει, αλλά δεν ξέρω καν πώς δουλεύει αυτό. Νομίζω βάζεις φίλτρα από εκεί. Μα, σωστά μαμά? Σωστά, ωραία. Πάμε στο μοφ και στο ροζ χρώμα. Τα έχω μαζί γιατί δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές που να είναι ροζ ή μοφ. Έχω το iTunes Store, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Αν ναι, εκεί πέρα μπορείς να βάλεις τραγούδια, ταινίες, όλα αυτά. Ενδιαφέρον. Αλλά στο τηλέφωνο μου να δω ταινία, τώρα δεν ξέρω. Viber, ναι, εκεί μιλάω με τις φίλες μου. Podcasts, ακούς διάφορα show κλπ. Και το Health, που είναι πόσα βήματα έχεις κάνει, χιλιόμετρα. 24 μέτρα έχω κάνει σήμερα, 0,24 χιλιόμετρα και 404 βήματα. Μόνο δεν μου το μετρούσα αυτά. Ξέχασα να σας πω τι είναι το κάτω-κάτω, ποιες εφαρμογές έχω κάτω-κάτω. Το Safari έχω, τι είναι το τελευταίο πράγμα που έψαξα. Το Google Translate. Όπως θυμάμαι, δεν θυμόμουν μία λέξη στα γερμανικά, γι' αυτό το έψαξα. Το Instagram, με λένε Σοφία Σκαλοκόσμου εκεί, μπορείτε να με ακολουθήσετε. Το TikTok. Εκεί πέρα έχω 10.000 fan! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μια χρηστή user έφτασε τους 10.000 fan. Θαύμα. Αυτό θαύμα. Και το YouTube. Τι έχω εδώ πέρα. Interesting. Και αυτά ήταν για τα κάτω. Η επόμενη εφαρμογή που θα σας δείξω είναι στην επόμενη σελίδα που δεν έχω φτιάξει κανέναν φάκελο. Είναι το Cookie Cat Beat. Δεν μου δείχνει το υπόλοιπο. Είναι όλο υποτίθεται για έναν σκύλο που ψάχνει να φάει μέσα στο χώμα και το βοηθάς. Έχω περάσει μέχρι το level 7 play. Τώρα πάω να παίξω το level 8. Εδώ είναι ο σκύλος από ό,τι βλέπετε. Ωχ, αυτό είναι τελείως καινούργιο. Α, ωραία, τώρα ξέρω πώς δουλεύει. Και πρέπει να τις τυχήσεις όλα για να μαζέψει ο σκύλος όσα κόκαλα θέλει. Εγώ απλά πατάω ό,τι να είναι και κάπως μαζεύει τα κόκαλα. Και όταν βαριέμαι εντελώς το παίζω αυτό. Πέρασε το level, το πέρασα. Ναι, πέρασα ένα level. Είναι πολύ εύκολο το level 8. Η επόμενη εφαρμογή που θα σας δείξω είναι το Brainly.com. Είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή, δεν τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Και βοηθάει τους μαθητές από όλο τον κόσμο με τις ερωτήσεις τους για τα μαθήματά τους. Δηλαδή, ρωτάς μία ερώτηση στην ουσία και μετά πας να απαντήσεις και μαζεύεις ορισμένους πόντους. Ναι, είναι αρκετά δύσκολα αυτά που σε ρωτάνε. Η επόμενη εφαρμογή είναι το Music, που είναι μία εφαρμογή για να ακούς τραγούδια, για να τα αγοράσεις και μετά μπορείς να τα ακούς. Η επόμενη εφαρμογή που θα σας δείξω, που είναι το δεύτερο παιχνίδι, δεν έχω πολλά παιχνίδια στο τηλέφωνο μου, είναι το Munchington Mansion, που έχω φάει κόλλημα με αυτό το παιχνίδι. Υποτίθεται ότι πρέπει να διακοσμήσεις ένα τεράστιο σπίτι που είναι πάρα πολύ παλιό και άσχημο, να το κάνεις όσο πιο ωραίο και μοντέρνο γίνεται αυτό το τεράστιο το σπίτι. Μόλις μπήκα, πατάω play.
Έχω φτιάξει αυτό εδώ το σαλόνι. Εδώ είναι η γάτα μου, η Chloe και η Μπέλα. Και ο σκοπός μου είναι να ανοίξω το επόμενο δωμάτιο τώρα, στο open bedroom, play level play. Και πρέπει στην ουσία να μαζέψεις διαμαντάκια για να μπορέσεις να κάνεις διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το level και προσπαθώ εδώ και μία εβδομάδα να το ανοίξω και δεν γίνεται με τίποτα. Να πω ότι βλέπετε με τελείως άχαστη. Άνοιξε ένα βιβλίο. Αυτό γίνεται σε αυτή την εφαρμογή. Η επόμενη εφαρμογή που θα σας δείξω είναι το Abercrombie. Δεν έχω κανένα ρούχο Abercrombie, γι' αυτό θέλω να πάρω. Γι' αυτό έχω την εφαρμογή για να δω τι υπάρχει και σκοπεύω στο Black Friday να τα αγοράσω όλα το Abercrombie και μερικά πράγματα από το Hollister. Πάμε στο Shop Girls. Ου, έχουν τέλεια μπουφάνο. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το πάω. Και αυτό είναι τέλειο, αυτό το μπουφάνο. Συνήθως είναι πανάκριβα. Οπότε, ναι, 140 ευρώ ένα μπουφάνο, ενώ στα Zara κάνει 40 ευρώ. Τι να πω, εντάξει, είναι καλύτερη ποιότητα κιόλα, αλλά δεν το χρειάζομαι. Και το Hollister. Εδώ κάνουμε ένα πάρτι, τι κάνουμε. Ου, έχουν νέα jean jacket. Τέλεια. €40! Μία ζακέτα. Εντάξει, είναι λίγο φυσιολογικό από 53. Ναι, είναι τέλεια αυτή η ζακέτα. Αυτό είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στο τηλέφωνό μου. Είναι το Roblox. Θεωρώ ότι θα το ξέρετε οι περισσότεροι, γιατί είναι φοβερό παιχνίδι το Roblox. Το παίζω κυρίως στο iPad και εδώ έχω φτιάξει ένα καινούριο λογαριασμό. Το παιχνίδι που παίζω την περισσότερη ώρα είναι το Royal High. Είναι τέλειο. Υποτίθεται ότι θέλεις να γίνεις πριγκίπισσα ή κάτι τέτοιο. Διορθώστε με αν το έχω πει λάθος και πας σε ένα σχολείο και σου μαθαίνουν διάφορα πράγματα. Ωραία. Στο τηλέφωνο δεν το έχω πολύ μάθει. Είμαι αυτή εδώ η ξανθιά με τους δύο κότσους. Εμπνεύστηκα από τη μαμά μου να κάνω την κούκλα μου στο Roblox. Ξανθιά. Ξανθή. Ναι. Μη κάτσεις εκεί. Ναι, από ό,τι βλέπετε, είμαι τελείως άχρηστη. Μπαίνουμε μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, εγώ όταν πρωτομπήκα σήμερα σε αυτήν την εφαρμογή στο κινητό μου, ήμουν σε φάση που είναι το σχολείο. Και είναι σαν night club πριν μπει στο σχολείο. Ξέρω εγώ, μία είσοδος πριν σε μεταφέρουν στο σχολείο. Ωραία, τώρα μπήκα στο σχολείο. Θαύμα, θαύμα. Τώρα θα κάνει άλλη ώρα load. Δεν θα σας τα δείξω αυτά. Ναι, γι' αυτό ήταν και το Roblox. Η τελευταία εφαρμογή στο τηλέφωνο μου είναι το Spotify. Σήμερα την κατέβασα κι αυτήν, αλλά την είχα στο iPad μου. Επίσης ήθελα να πω ότι αυτό είναι το παλιό τηλέφωνο της μαμάς μου, γι' αυτό μου το έχει δώσει. Εδώ είναι τα top hits. Και παίζεις διάφορα τραγούδια και είναι δωρεάν, έχει το electricity και όλα αυτά. Και, by the way, το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Back to You από την Selena Gomez. Ναι, αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Επίσης μου γράψετε κάτω στο σχόλιο. Ποια είναι η αγαπημένη σας μάρκα και τηλέφωνο ή αν δεν έχετε. Ποια είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι στο τηλέφωνο. Μένω στο τραγούδι και επίσης αν έχετε καμιά ιδέα για βίντεο να μου την γράψετε κάτω στα σχόλια ή αν υπάρχει κανένα αγαπημένο βίντεο που το βλέπετε όλη την ώρα γιατί δεν το έχω κάνει ακόμη να μου το γράψετε για να ξέρω τι να κάνω στο μέλλον. Αντίο!